Πολιτική δίωξη και πολιτικό πραξικόπημα χαρακτηρίζει την απόφαση με την οποία τίθεται πλέον σε προσωρινή αργία ο Παναγιώτης Ομοιάδης στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για να τοποθετηθεί επί του θέματος. Κάνουν λάθος όμως όσοι πιστεύουν ότι με μια άδικη και αντιδημοκρατική απόφαση θα πετύχουν να με φημώσουν. Φυσικά δεν στέχουμε μόνο στο γεγονός ότι η απόφαση για την αργία είναι άδικη. Είναι και κατάφορα παράνομη και φυσικά κάποιοι θα λογοδοτήσουν γιατί μιλάμε για πολιτική δίωξη και πολιτικό πραξικόπημα. Η απόφαση της αργίας δεν στηρίζεται πουθενά, γι' αυτό και θα εξαντλήσω από σήμερα όλα τα νόμιμα μέσα. Με το νομικό καθεστώς που ισχύει και εφαρμόζεται, δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας, ο διορισμένος, να με θέσει σε αργία. Δεν είναι δυνατόν να έχει η κυβέρνηση άλλη γνώμη από τους πλέον έγκριτους νομικούς της χώρας. Μπορεί τώρα με μια απόφαση ενός διορισμένου κυβερνητικού στελέχους να αλλοιώνεται η Λαϊκή Βούληση. Ποτέ δεν έκρυψα την υπογραφή μου, δεν χρηματίστηκα, δεν χαρίστηκα, δεν δίστασα να συγκρουστώ ανοιχτά για αυτά που πιστεύω. Ο κύριος Ψωμιάδης γνωστοποίησε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί από εδώ και πέρα μέσω της νομικής οδού, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος θα παραμείνει στην περιφέρεια και αποκλείοντας το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα βουλευτικά έδρανα. Βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σας είπα ότι δεν επανέρχομαι. Προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, ανέρεση στον Άριο Πάγο. Η θέση μου είναι στην περιφέρεια. Ο λαός με έστειλε εκεί. Ο λαός θα αποφασίσει πότε θα φύγω από εκεί. Φυσικά δεν έχω δικαίωμα υπογραφής. Έτσι. Θα προσπαθήσω να αποφύγω για να μην σας δώσω τροφή, θα σας δίνω άλλη τροφή, να χρησιμοποιώ τα αυτοκίνητα και το μηχανάκι της περιφέρειας, αντιλαμβάνεστε. Αλλά η θέση μου είναι εκεί. Ο Παναγιώτης Ομοιάδης δήλωσε πως ο πόλεμος που δέχεται δεν προέρχεται από το επίσημο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο εξαπέλυσε βέλη προς στελέχη του κυβέρνοντος κόμματος και προς την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, προτείνοντας τον Πρωθυπουργό να γίνει πιο συνενετικός. Σίγουρα όχι το επίσημο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Λαγκούς μπορεί να την ακυρώσει. Να καθίσουν οι πολιτικοί αρχικοί, ιδιαίτερα ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Παπαντρέου, με τους σοφούς των παρατάξεων, να βάλουν τη χώρα σε μια άλλη τροχιά. Δεν έχουμε ανάγκη τους λογιστές αυτούς. Έχουμε πολύ καλύτερους λογιστές, πολύ καλύτερους οικονομολόγους. Έκανε ένα λάθος ο Παπαντρέου. Έπρεπε να τρέξει να προλάβει πριν ανακοινωθούν ή πριν αποφασίσει με τον κύριο Κωνσταντίνου, που εχθές έπρεπε να το βγάλει από την κυβέρνηση. Ο Εναργία Περιφερειάρχης επισήμανε πως την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, όπου θα του ζητήσει τη νομική στήριξη του κόμματος.